για το γιατί δεν έχουμε ορίσει υφαλοκρηπίδα εμείς, τι είναι η ΑΟΣ, τι είναι τα χωρικά ύδατα, και θα τα φωτίσει όλα αυτά με την εμπειρία του ο κύριος Νίκος Λιγερός. Γεια σας κύριε Λιγερέ. Γεια σας. Μετά από καιρό καταφέρνουμε να τα πούμε. Έτσι. Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ πάνω σας τα ακούω. Και σε μια συγκυρία δύσκολη και πάλι. Ναι, βεβαίως. Γιατί όπως ξέρετε, στη Γαλλία ακόμα τώρα είμαστε στο ένα ενδιάμεσο, εφόσον πάλι θα έχουμε τη δεύτερη φάση για τον κορονοϊό, δηλαδή θα απελευθερωθούν τα λεγόμενα 100 χιλιόμετρα. Άρα πάλι έχουμε μια δυσκολία, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάμε και για τα εθνικά. Για τις εσωτερικές μετακινήσεις τώρα, η αλήθεια είναι να σας πω, γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα, έλεγα ότι τα λέμε σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνω ότι εσείς, ζώντας στη Γαλλία, γιατί εσείς ήσασταν σε ένα διαρκές πηγενέλα, αλλά όλη αυτή η ιστορία σας κράτησε για καιρό εκεί, μεταφέρεται και όλο αυτό που υπάρχει ως ατμόσφαιρα, ως συνθήκη, το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι βαρύ στην Γαλλία. Κοιτάξτε, όχι μόνο είναι βαρύ, αλλά επειδή το βλέπω και σε σχέση και με την Ελλάδα και με την Κύπρο, γιατί είδατε ας πούμε ότι η Γαλλία δεν θα ανήκει στις χώρες που θα επιτραπούν να έρθουν αμέσως στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα. Άρα το βλέπω, αν θέλετε, και αμφίδρομα, ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία και όντως, επειδή εδώ είχαμε συνολικά 28.000 νεκρούς, νομίζω ότι είναι αριθμοί που δεν έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα της Ελλάδος. Άρα δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, πώς το ζουν οι άλλοι. Και τώρα μιλούσα προηγουμένως και με την ΑΡΤ, μιλούσαμε για την Αγγλία. Εκεί πέρα είμαστε στις 38.000. Στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι για μερικούς είναι κάπως θεωρητικό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι πια θεωρητικό όταν αγγίζει τον τουρισμό. Έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά, πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες πάλι. Γιατί πριν τσακωνόμασταν με τους συναδέλφους που κάνουμε κάθε μέρα το σχόλιο, στο εντάξει, η Τουρκία έχει πάει βασιζόμενη σε αυτό το ψευδοσύμφωνο με την Λιβύη και έχει καταθέσει τους χάρτες με την υφαλοκρηπίδα που εκείνη νομίζει πως έχει στον ΟΗΕ. Εμείς τι έχουμε κάνει? Θα μπορούσε να είναι μια εύκολη ερώτηση με δύσκολη απάντηση, γιατί καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που θα είχε αυτό. Να εμφανίσουμε ακριβώς τι έχει κάνει. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καταθέσει κάτι που έχει σχέση με την υφαλοκρηπίδα. Έχει καταθέσει μόνο αυτό το ψευδοσύμφωνο, όπως το είπατε πολύ σωστά, το οποίο είναι απλώς μια πολύ μικρή γραμμή οριοθέτησης με δύο σημεία που βρίσκονται κοντά στη Κρήτη. Αυτό το πράγμα μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε κατάθεση στα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αποδοχή. Άρα πρέπει να μην μπερδευόμαστε. Άλλο να καταθέτουμε ένα έγγραφο και άλλο αυτό να μπαίνει στα επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν έχει γίνει και δεν πρόκειται να γίνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήδη η Ελλάδα έχει επισημάνει ότι αυτό το έγγραφο δεν έχει ισχύ. Άρα ήδη είναι προβληματισμένο το πλαίσιο. Άρα ξέρουμε ότι απλώς όταν κάνουν αυτή την κίνηση είναι πιο πολύ επικοινωνιακό, γιατί άμα θέλετε, άμα μπείτε στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών όσο αφορά το δίκαιο της θάλασσας, θα δείτε ότι αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει. Άρα υπάρχουν όλα τα άλλα που είναι βεβαίως επίσημα, οποιαδήποτε υπογραφή, κύρωση, οριοθέτηση κτλ. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο εμείς το έχουμε κάνει βουνό σαν θέμα, ενώ αυτό που έχει σημασία είναι πραγματικά τι κάνουμε εμείς. Όντως, λοιπόν, από τη δικιά μας την πλευρά, πολύ συχνά ακούμε, και δεν ξέρω αν τσακωθήκατε και για αυτό το λόγο, μπερδεύονται πολύ με την υφαλοκρηπίδα και με την ΑΟΣ. Ξέρουμε τώρα ότι το σωστό είναι να μπούμε στο πλαίσιο της ΑΟΣ, άρα είναι καλό να ακολουθήσουμε και αυτά που έλεγε εδώ και δεκαετίες ο Καριώτης, τουλάχιστον τώρα να το υλοποιήσουμε και να σταματήσουμε αυτά τα παρεδώσει πάνω στην υφαλοκρηπίδα που έλεγαν διάφοροι για κάμποσες δεκαετίες, αλλά είδαμε ότι δεν οδήγησαν πουθενά. Ποια είναι η διαφορά? Είναι ότι η υφαλοκρηπίδα υπάρχει εξ αρχής, ενώ η ΑΟΣ πρέπει να κυρωθεί. Αυτό όμως που έχει επιλέξει η Ελλάδα είναι να κάνει το εξής: να βγάλει θαλάσσια οικόπεδα, να φέρει μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως έφερε την Total, την Repsol, την ExxonMobil, από μεγάλες χώρες, μάλιστα και ευρωπαϊκές και νατοϊκές, και στη συνέχεια να πάει στο θέμα της οριοθέτησης με την Κύπρο, ειδικά με την Αίγυπτο μαζί ταυτόχρονα στο τριπλό σημείο επαφής, και να κάνει
το ανάλογο με την Ιταλία, με μια μετατροπή από υφαλοκρηπίδα σε ΑΟΣ και βέβαια να κάνει τις πρώτες καλές επαφές με τη Λιβύη. Και αυτό είναι που κάνει τώρα, γιατί μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών παλεύει στο πλαίσιο της οριοθέτησης με την Λιβύη, πρώτα σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, το παραδοσιακό με το επίσημο κράτος προς το παρόν, ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, με το Χαφτάρ κάναμε επαφές και ξέρουμε ακριβώς ότι αυτός άμα πάρει την εξουσία θα είναι πολύ καλά διατεθειμένος να κάνει μια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, πολλοί μιλάνε συνεχώς για την Τουρκία και δεν καταλαβαίνουν ότι με την Τουρκία και να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας ή ακόμα και χωρικά ύδατα, εννοώ πάνω από τα 12 και κάτω από τον Εύρο, στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα στον τομέα της ενέργειας γιατί δεν υπάρχουν καθόλου κοιτάσματα στην περιοχή. Ενώ με την Αίγυπτο, ειδικά και με τη Λιβύη ή ακόμα βέβαια και την Ιταλία, έχει τεράστια σημασία γιατί υπάρχουν πολλά κοιτάσματα, υπάρχουν κοιτάσματα που θα είναι σε πλαίσιο συνεκμετάλλευσης, όπως το κοίτασμα Πύρος με την Ιταλία, και είναι καλό εκεί πέρα να το ξεκαθαρίσουμε γιατί βγάζοντας τα θαλάσσια οικόπεδα που βγάλαμε νοτίως της Κρήτης, ακουμπάμε αυτή την ζώνη επαφής των ΑΟΣ της Ελλάδος με τη Λιβύη. Άρα θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό και αν με ρωτούσαν τι είναι το πιο σημαντικό, να υπογράψουμε με την Τουρκία ή να υπογράψουμε με τη Λιβύη. Και βέβαια θα έλεγα με τη Λιβύη, γιατί πρώτα απ' όλα η Λιβύη θα τηρήσει τη συμφωνία, ενώ ένας Θεός ξέρει πόσες συμφωνίες έχει τηρήσει η Τουρκία και πόσες έχει καταπατήσει. Για όσους δεν το ξέρουν, δίνω μια ένδειξη, δεν υπάρχει ούτε μία. Κατά συνέπεια, όταν βλέπω ότι μια εθνική προσέγγιση είναι να τα βρούμε με την Τουρκία που δεν έχει τηρήσει τίποτα και σπαταλάμε χρόνο με τη Λιβύη η οποία θα το τηρήσει, γιατί η Λιβύη έχει πάει μάλιστα και στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης 2 φορές και με την υπόθεση της Μάλτας και με την υπόθεση της Τινησίας, μάλιστα να το λέμε αυτό, νίκησε και τις 2 φορές. Αυτό έχει σημασία σε πλαίσιο υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν είναι κάποιος που δεν ξέρει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό η επαφή που κάναμε όταν δημιουργήσαμε αυτό το πλαίσιο με την πρόσκληση στην Αθήνα, που ήταν πολύ σοβαρή αυτή η κίνηση. Συνεχίζεται και όπως βλέπετε, ο Χαφτάρ και αυτός συνεχίζει γιατί ακούσαμε πολλά για τη Λιβύη, αλλά και αυτός δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει υποχωρήσει. Ξαναέρχεται στη ζώνη των 120 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Κάποιος καταλαβαίνει γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την ΑΟΣ με την Τουρκία. Το είπατε κι εσείς πολύ γλαφυρά ότι δεν έχει τηρήσει καμιά συμφωνία μέχρι τώρα ούτε μία. Στη Λιβύη υπάρχει αυτό το ερμαφρόδιτο καθεστώς που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ηγέτης για να πούμε ότι πάμε με αυτή την κυβέρνηση να συνεννοηθούμε. Κάποιος αναρωτιέται. Μιλούμε και μαζί χρόνια για τα κοιτάσματα που έχουμε και προς τα δυτικά μας, προς την Ιταλία. Αγαθές οι σχέσεις μας, γιατί εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτησή μας να υπογράψουμε, όπως λέτε, έχουμε και κοίτασμα προς την εκμετάλλευση, ήδη γεωτρύπα να κάνουν σε οικόπεδα στη δυτική πλευρά της Ελλάδος δουλειά. Αυτά γιατί δεν τα λύνουμε τα ζητήματα, βαριόμαστε, το ξεχνάμε. Τι συμβαίνει? Μην ξεχνάμε ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία το 1977. Okay. Άρα οι εξής γίνονται με έναν κανονικό τρόπο. Αυτό που θέλουμε από το 2013 και μετά, και ήταν όταν ήταν ο Βενιζέλος υπουργός εξωτερικών, θέλαμε να κάνουμε μια μετατροπή από υφαλοκρηπίδα σε ΑΟΣ. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε η Ιταλία ούτε η Ελλάδα, είναι η σχέση της Ιταλίας με την Τινησία. Διότι όταν έκαναν την συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας η Τινησία με την Ιταλία, η Ιταλία δεν έβαλε τα νησιά της, έκανε πρώτα τη μέση γραμμή, μετά τα έβαλε μόνο με 12 ναυτικά μίλια και γι' αυτό άμα δείτε ένα χάρτη υφαλοκρηπίδας της Ιταλίας θα δείτε ότι έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά κυκλάκια και από τότε που η Ιταλία προσπαθεί να το περάσει σε θέμα ΑΟΣ, χρησιμοποιώντας βέβαια ότι υπάρχει μια επίρρεια των νησιών, τότε στην πραγματικότητα είναι η Τινησία που λέει «Μα εγώ δεν θέλω να σας δώσω αφού συμφωνήσαμε με η υφαλοκρηπίδα». Άρα όταν εμείς ζητήσαμε στην Ιταλία να γίνει αυτή η μετατροπή, είναι οι Ιταλοί που μας είπαν να μην μας πιέζετε πολύ γιατί έχουμε ένα θέμα με την Τινησία και μπορεί να καταλήξουμε στα δικαστήρια.
Αυτό είναι το κομμάτι που μας καθυστερεί. Αλλά όσο αφορά τα θέματα, ας το πούμε, της ενέργειας, όσο αφορά την γεώτρηση για υποθαλάσσιο χώρο, εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί η Συμφωνία Υφαλοκρηπίδας επιτρέπει να κάνουμε γεώτρηση σε υποθαλάσσιο χώρο και μάλιστα να είμαστε και σε πλαίσιο συνεκμετάλλευσης. Απλώς μιλάμε για την επιφάνεια, δηλαδή όταν θα θέλουμε να βάλουμε πράγματα που έχουν σχέση με τα θέματα της αλληλείας, που έχουν σχέση με ανεμογίνητρες κτλ. Άρα είμαστε σε συμφωνία, λέτε, για υφαλοκρηπίδα και υπάρχει αυτή η δυσκολία με την Ισία στη μέση για να πάμε και σε συμφωνία για αποκλειστική οικονομική ζώνη, για ΟΣ. Ξεκινάτε ότι την Ισία είναι αυτή που έχασε με την Λιβύη για ένα συγκεκριμένο νησί και πήγε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας με την πλευρά μας, όπως λέει η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φοβόσαστε πολεμική εμπλοκή στην περίπτωση που έρθουν τα τουρκικά, δώσει την άδεια στην τουρκική, στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας, η γείτονα, και πει ναι, πήγαινε ψάξε εκεί κανονικά, είναι δικά μας τα οικόπεδα. Θα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, θυμόμαστε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και βέβαια δεν το έχει κυρώσει. Εμείς το έχουμε κάνει το 1982 και μετά το κυρώσαμε το 1995. Άρα το δίκαιο της θάλασσας είναι ξεκάθαρα ένα πλαίσιο δικό μας. Καταφέραμε όμως πρόσφατα με την υπογραφή την διακυβερνητική για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed να βάλουμε σε αυτό το παιχνίδι ακόμα και το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά αποδέχτηκε ότι στη συμφωνία για τον αγωγό EastMed το υπόβαθρο το νομικό θα είναι το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι μια τεράστια καινοτομία και ένα τεράστιο κατόρθωμα και από τις χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, που την έβαλαν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί το Ισραήλ κανονικά ήθελε να το αποφύγει. Άρα είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και τώρα εμείς το έχουμε περάσει με κύρωση στη Βουλή. Τώρα έχει κατατεθεί για κύρωση και στην Βουλή της Κύπρου. Άρα προχωράει πολύ θετικά και προχωράει ακριβώς όπως το θέλαμε και σε επίπεδο στρατηγικής. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Μπορεί η Τουρκία να κάνει τις κινήσεις που κάνει και στην ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά στην πραγματικότητα η διεθνή κοινότητα είναι εναντίον της και όταν κάνει αυτές τις κινήσεις τις κάνει πιο πολύ με εργαλεία που δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα ορθό αποτέλεσμα ακόμα και για το θέμα της γεώτρησης. Άρα το κάνει πιο πολύ για να πει ότι κινείται, γι' αυτό κάνει και πολύ συχνά και πράγματα και με τον Μπαρμπαρός, που είναι ακόμα πιο εύκολο και πιο φτηνό. Αν κάνει κάτι σε εμάς, είναι πολύ απλό να το ξέρετε. Μάλιστα. Δύο φορές την έχουμε διώξει από την υφαλοκρηπίδα. Θα το κάνουμε και τρίτη. Ωραία. Ελάτε να κλείσουμε με τον τουρισμό όπως ξεκινήσαμε. Για να δούμε τι σημαίνει για εμάς αυτό το καλοκαίρι στην συνθήκη που διαμορφώθηκε λόγω κορονοϊού. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι θετικά για την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, λίγα κρούσματα. Πολύ λίγους νεκρούς. Είμαστε σε μια ζώνη που είμαστε κοντά στη θάλασσα. Το νερό είναι πρόβλημα για τον κορονοϊό, το ξέρουμε, γιατί χαλάει το κέντυφός του. Δεύτερον, έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Υπάρχουν τώρα αναλύσεις που έχουν γίνει, γιατί ξέρουμε ότι ο κορονοϊός μετακινείται πιο καλά με βαθμούς που είναι γύρω στους 11 βαθμούς. Άρα φανταστείτε για μας με 30 ή 40 όσο πιο καλά είναι τα πράγματα, και αυτό μάλιστα είναι ένα φαινόμενο που εξηγεί και την κατάσταση στην Αφρική. Άρα η Ελλάδα σαν προορισμός εντός της Ευρωζώνης με τόσο λίγα κρούσματα και θύματα, με θάλασσα παντού, με νησιά που προκαλούν το θέμα της απομόνωσης με έναν φυσιολογικό τρόπο, είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον τουρισμό των ξένων. Τουλάχιστον μιλάω τώρα για την εντός Ευρωζώνης. Αυτό φαίνεται και το λένε και στο εξωτερικό, γιατί φάνηκε ότι η Ελλάδα και ως κυβέρνηση, για να τα λέμε, κατάφερε να διαχειριστεί το θέμα. Αν υπάρχει μια ύφεση που πρέπει να πούμε είναι σε σχέση με τα σχολεία, γιατί εκεί πέρα δεν το καταφέραμε, θα πρέπει τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία να είναι κλειστά, γιατί είναι πράξη πραγματικά βαρβαρότητας να βάζουμε τα παιδιά σε αυτό το πλαίσιο για τόσες λίγες μέρες. Αλλά ουσιαστικά είναι πολλοί γονείς που δυστυχώς
ακόμα θεωρούν ότι το σχολείο είναι ένα πάρκινγκ, αλλά τα βάζουν εκεί πέρα για να μπορούν να έχουν απελευθερωμένη τη δουλειά τους. Αυτά να τα λέμε. Εντάξει. Αλλά λέω για όλα τα άλλα το διαχειριστήκαμε πολύ καλά στρατηγικά. Είναι ότι η Ελλάδα αντιστάθηκε πολύ καλά και στον Εύρο. Άρα το image, η εικόνα που έχουμε προβάλει στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ θετική και αυτό μας επιτρέπει να δούμε τα θέματα του τουρισμού με ένα θετικό τρόπο. Δεν θα έλεγα αισιόδοξο για να μην είμαστε και ηλίθιοι, γιατί η πανδημία συνεχίζει να υπάρχει, κατά συνέπεια είναι πολλοί που δεν πρόκειται καν να φύγουν από τη χώρα τους, αλλά πρέπει επίσης να το έχουμε αυτό, γιατί ένας τουρισμός που είναι μόνο της ενδοχώρας, αυτό δεν επαρκεί, γιατί είναι πολλοί στην Ελλάδα που ζουν χάρη στον τουρισμό, σε μερικούς μήνες ζουν για όλη τη χρονιά και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ποια είναι η εικόνα που προβάλλουμε. Και τώρα που έχουμε και το άνοιγμα των εστιατορίων και της εστίασης γενικότερα, με έναν τρόπο που θα ήταν καλό να είναι αποτελεσματικός ή να προσελκύσουμε τους ανθρώπους και να νιώθουν ασφάλεια και άνεση, είμαστε λοιπόν μια καλή περίπτωση για τους ανθρώπους που είναι στην Ευρωζώνη. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας κύριε Λιγερέ. Να είστε καλά. Και εσείς.